Είμαστε, έχουμε έρθει από το Κρανίδι Αργολίδας, λεγόμαστε Μελισσοκομεία Μπαϊρακτάρι. Έχουμε φέρει τα προϊόντα μας, τα μέλια μας, τα οποία στο κτήμα όπου έχουμε τα μελίσια, έχουμε 10.000 αρωματικά βότανα και έχουμε φέρει τις ποικιλίες του μελιού που βγαίνουν στην περιοχή μας, στην Ερμιονίδα. Από εκεί και πέρα, εκτός από τα μέλια μας, έχουμε φέρει και ένα καινοτόμο προϊόν, το ξύδι από μέλι. Αυτό φτιάχτηκε κατά κάποιο τρόπο από λάθος, το έφτιαξε ο άντρας μου και μετά προσπαθήσαμε, το ξαναφέραμε στο επίπεδο που ξεκινήσαμε και το δώσαμε για πατέντα. Γίνονται πάντα χημικές αναλύσεις. Έχουμε το ISO, είμαστε μια εταιρεία που μπορούμε και βγάζουμε στο εξωτερικό τα προϊόντα μας και φυσικά προχωράμε και στις κεραλιφές μας που τις έχουμε κάνει για περιποίηση προσώπου. Έχουμε φτιάξει ό,τι δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε από τη μέλισσα, πρόπολη, ό,τι υπάρχει, το έχουμε φτιάξει σε προϊόντα και έτσι συνεχίζουμε και προχωράμε για να προχωρήσει αυτά τα προϊόντα και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε στο εξωτερικό και να έχουμε και εμείς τη δουλειά μας, να προχωράει η δουλειά μας. Το συγκεκριμένο πηγαίνει Σαντορίνη, Μύκονο. Πηγαίνει, έχει πλέον, είναι στα πολύ καλά ξενοδοχεία της επαρχίας Ερμιονίδας, στα νησιά. Σαντορίνη και Μύκονο μας έχουν προτιμήσει και στο εξωτερικό, Γαλλία, στην Αγγλία, γενικά έχει προχωρήσει καλά. Βρίσκουμε τα προϊόντα σας και στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία. Ναι, τα προϊόντα μας πέρα από την επαρχία μας τα βρίσκουμε στην Αθήνα. Τα βρίσκει όποιος θέλει στην Αθήνα σε μαγαζιά και στην Καλαμάτα, υπάρχει στο Εφμάρια και στην Καντίνα. Σπύρο, και φέτος είσαι στην έκθεση Άρτος Ινοσέλεων. Εδώ έχεις εκθέτησε κάποια πράγματα. Μίλησε μας για τη συμμετοχή και τι έχεις φέρει και τι νέα έχεις να μας πεις. Θα είμαι κάθε χρόνο εδώ. Απλά θα προσπαθήσω να μην με έχουν στο χώμα άλλη χρονιά. Θα το παλέψω λίγο. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που με στηρίζει. Έχω κοιμήλια του 40 φέτος φέρει μόνο. Λίγα κοιμήλια γιατί ήταν και ο καιρός μας απειλούσε. Πολύ καλά, λίγα αλλά πολύ καλά. Ο Δήμαρχος μας έχει δώσει, ο Δήμος Καλαμάτας μας έχει δώσει 2 κτίρια για μουσείο και τον ευχαριστούμε, τα οποία στεγάζονται στο σταθμό του τρένου. Η μεγάλη αποθήκη έγινε και σινεμά, ανοίγει την Τετάρτη, στις 8 του μηνός. Τετάρτη εμείς είμαστε στη χώρα, στο Βλάχικο Γάμο, γίνεται μια εκδήλωση εκεί. Κάθε μέρα όμως θα είναι ανοιχτό το μουσείο δωρεάν επισκέψιμο. Έχουμε ετοιμάσει μόνο το μουσείο με κοιμήλια του 40. Ο δίπλα χώρος που είναι κοιμήλια από 1650 έως και 1850 δεν είναι έτοιμο ακόμη το κτίριο. Θα ετοιμαστεί πολύ σύντομα πιστεύουμε. Θα είναι και αυτό δωρεάν επισκέψιμο. Κάθε απόγευμα θα είμαστε εκεί να μπορεί να δει ο κόσμος με τα παιδιά του, να τους εξηγήσουμε και να μας βοηθήσουν και αυτοί πως δουλεύανε. Αν θέλει να μας επισκεφτεί κάποιο σχολείο ή κάποιο τα πρωινά, θα πρέπει μαζί μας να έχει ένα ραντεβού. Σας ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ. Πάμε να δούμε και να μας 2-3 εκθέματα. Εδώ έχουμε μια ωραία πολυθρόνα. Κοίταξε Θανάση, ναι. Μια πολύ ωραία πολυθρόνα με λιονταρίσα πόδια. Πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Να γυρίσουμε εδώ, έχουμε μια πολύ παλιά γραφομηχανή με ένα πλήκτρο. Έχει εδώ την αλφαβήτα, βάζουμε όποιο γράμμα γυρίζει, αυτό όποιο γράμμα θέλουμε, πατάμε και γράφει. Πάει πρώτα το χαρτί και μετά το καρμπόν. Δουλεύει κανονικά, την έχουμε δοκιμάσει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Έχουμε μια θρηστική μηχανή και κάτι ωραίες φωτογραφικές μηχανές που την πλαισιώνουν δεξιά-αριστερά. Πάμε πάνω. Έχουμε ένα γραμμόφωνο βαλτσάκι με μια ωραία ραπτομηχανή της Singer. Έχουμε εδώ και γραφομηχανές παλιές, πάρα πολύ όμορφες, κοίταξε. Σε στυλ πεταλούδας που γράφει, mm-hmm. Είναι πάρα πολύ όμορφος και οι άλλοι. Μια ταμιακή μηχανή που λέει ο Γιονάκης, πορτοκαλάδα από πορτοκάλι ή λεμονάδα από λεμόνι και δουλεύει κανονικά. Πατάς τα νούμερα, βάζεις την ταινία και δουλεύει κανονικά και αυτή. Ένα όμορφο ραδιόφωνο. Δεν φέραμε πολλά πράγματα, δεν είχαμε το χώρο και μας απειλούσε κάτι τζετζέρια, κάτι λίγα πραγματάκια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που εμείς ερχόμαστε εδώ για να βρίσκουμε συμπαράσταση και από τον κόσμο ενδιαφέρον. Αν δεν έδειχνε ο κόσμος ενδιαφέρον, δεν θα μας κούραζε και εμάς. Ευχαριστώ και εσάς και όλους που είμαστε εδώ. Γιατί κοκκίδα γίνεται όλο αυτό το... Ο κόσμος θέλει λίγο να ξεφύγει από τα σπίτια, από το άγχος. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Είμαι ο Κωνσταντόπουλος ο Χρήστος.
Παράγουμε, το τροχομείο το έχουμε στην Εύα. Έχουμε κατάστημα στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Στην αρχή παράγουμε γραβιερίτσα, γλυκιά, γραβιέρα με μπούκοβο, γραβιέρα με πιπέρι, σφέλα, φέτα, κατσική σωτηρή, τυρί για τη σκάρα και το παραδοσιακό το γιαουρτάκι με την πέτσα. Αυτά στην Καλαμάτα, εκτός από την αγορά, πού τα βρίσκουμε? Αυτό μόνο στην αγορά της Καλαμάτας. Το δικό σου, έτσι. Μόνο εκεί. Η έκθεση πώς σας φάνηκε? Πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ. Πέρασε πολύ κόσμος. Ναι, πάρα πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Για τα προϊόντα σας, τι είπε που τα προκύμασα? Χάρηκε πολύ, τους άρεσε. Ονομάζομαι Παδέας Αναστάσιος, αντιπροσωπεύω την εταιρεία Narroma Manis και ΩΕ. Πρόκειται για μια τοπική επιχείρηση πάνω στην παραγωγή και στη διάθεση παραδοσιακών ζυμαρικών. Βρισκόμαστε για πέμπτη χρονιά στην έκθεση Άρτος, Ίνος και Έλεος που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας. Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά την κίνηση και την προσέλευση του κόσμου. Σαν επιχείρηση παράγουμε παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανά, ζυμαρικά ολικές αλέσεως και ζυμαρικά, διάφορα ζυμαρικά με αλεύρι ζέας, χωρίς γλουτένι και διάφορα άλλα. Θα μπορούσα να σας παρουσιάσω ένα καινούριο κωδικό που έχει βγάλει η εταιρεία στα τα τελευταία 3 χρόνια. Μιλάμε για τη Βίδα με τα φρέσκα λαχανικά. Βγαίνει και στο λαζανάκι πάλι με τα φρέσκα λαχανικά. Περιέχει ζωμό από λαχανικά φρέσκα, σπανάκι, μπατζάρι, ντομάτα, καρότο και πιπεριά φλωρίνης. Ένας πολύ δυνατός κωδικός και πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά στο μέλλον με την αναγνωρισιμότητα σιγά σιγά των καινούριων μας πελατών. Τα προϊόντα μας μπορείτε να τα βρίσκετε στο κατάστημά μας, το οποίο διατηρούμε πρατήριο και εργαστήριο μαζί. Είναι Αθηνών 84, στην Καλαμάτα και σε διάφορα άλλα σημεία πώλησης μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. Σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, μίνι μάρκετ, μανάβικα και μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα. Κάτι που μορβαίνει. Όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες. Δεν μου λέτε αυτή είναι η μισή που παίρνουμε από το όμορφο. Πολύ... Όχι. Έλα κοπελιά, ένα τυράκι που λέγεται Μελιτάδο, το όνομά του. Είναι αυτό το τυράκι μας. Έχει πάρει το όνομα γιατί τρώγεται και με μέλι. Είναι 5 μερίδες χωρισμένες, κάνει σαγανάκι. Για τη γανιτό, ψητό, σκέτο. Το κάνετε σε σκάρα, το κάνετε σε επιτοπικό. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, ποιοι είσαστε εσείς, από πού έχετε έρθει, τι ωραία πράγματα έχετε φέρει από το ελληνικό Αρκαδίας? Είμαι από το ελληνικό Αρκαδίας. Έχω φέρει τα τυράκια που έχει η Αρκαδία, η Feta Pop. Η Feta Pop είναι η βασίλισσα της Αρκαδίας. Η Feta Pop είναι από Αρκαδία, ελληνικό Αρκαδίας. Η Feta είναι η βασίλισσα της Αρκαδίας. Και έχουμε και άλλα τυράκια. Είναι το καπνιστό τυράκι, είναι το λιοδόρι, είναι η γραβιέρα μας. Η μυζίδρα, η μανωρομυζίδρα η παλιά. Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό τα τυριά σας και ιδιαίτερα? Γιατί έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια. Είναι η πρώτη ύλη, είναι το αγνό γάλα που είναι από τα ορεινά της Αρκαδίας. Που βόσει τα ζώα βόσκουν ελεύθερα. Και η πρώτη ύλη βγαίνει αγνή. Και από εκεί είναι ο καλός μάστρος που θα βγάλει τα καλά τυριά. Και από εκεί είναι ο καλός κόσμος θα τα φάει. Εδώ στη Μεσσηνία πού τα βρίσκουμε? Τα βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ Μουργή, Σκλαβενίτη, Λάμπου και Σαφή Παναγιωτόπουλη και σε όλα τα πολύ μικρά μαγαζάκια. Δελικατέστε, ταβέρνες, ξενοδοχεία, τα πάντα. Η έκθεση πώς σας φάνηκε? Πολύ καλή. Πολύ καλή, πολύ φιλόξενη, ζεστός ο κόσμος, πολύ θετικός και πολύ καλός. Φτάσαμε στο τέλος και για φέτος, η 7η αγροδιατροφική και ελαιογραφική έκθεση, η γνωστή σε όλους Άρτος Ίνος Έλεον, κλείνει απόψε, κλείνει στις 11 το βράδυ, μόλις τέλειωσε και το δρόμενο, το λαογραφικό μας δρόμενο. Νομίζω ότι το πείραμα πέτυχε, άξιζε τον κόπο, άξιζε το ότι αλλάξαμε την ημερομηνία, άξιζαν όλη αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, από πολλούς εθελοντές,
από πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά κυρίως από τις επαγγελματίες που τίμησαν την έκθεσή μας. Η έκθεσή μας προσπαθεί να φύγει από τα μεσσηνιακά όρια, να γίνει πανπελοποννησιακή. Να θυμίσω εδώ ότι είχαμε και Κρήτες φέτος. Νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλο τον κόσμο που δούλεψε για αυτή την έκθεση και να πω ότι του χρόνου οφείλουμε να είμαστε εδώ και οφείλουμε να την κάνουμε καλύτερη.